Μανάρια μου! Καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που μας πέρασε, μανάρια μου. Παραλίγο, η χώρα μας με την Τουρκία να ξεκινήσουν πόλεμο πρώτη σε όλο τον κόσμο μέσω social media. Φτάσαμε στο τσακ. Καλά, έτσι και το πετύχουμε αυτό. Βλέπω τον Elon Musk να μιλάει στους άλλους με σταθερό. Elon, λιώνεις, φεύγεις, χάθηκες. Προσέξτε τι έγινε, μανάρια μου. Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί τα είχα χάσει και ήταν μέσα στη νύχτα. Σκάει στο Twitter μήνυμα του Ερντογάν σε Ντόνι, thread, όπου αρχίζει και λέει τις θέσεις της Τουρκίας που η Ελλάδα παραβιάζει, που οι Τούρκοι είναι καλοί, που εμείς είμαστε κακοί και διάφορα άλλα τέτοια. Το βουτάει αυτό το μήνυμα κατευθείαν και απαντάει σκληρά. Όταν λέμε σκληρά, σκληρά, όχι. Ο Γιάννης ο οικονόμος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αγαπημένος της κωμωδίας στη χώρα λοιπόν, ο οποίος Γιάννης απαντάει επί της ουσίας λέγοντας: είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ο Ερντογάν αποφάσισε να γράψει μηνύματα ή στην ελληνική. Το έγραψε ο Γιάννης, όπου είναι, λέει, η ελληνική, η γλώσσα της λογικής, η ελληνική, που πας βρε μαλάκα, αυτό είναι η λογική, εντάξει, είναι η γλώσσα της ελευθερίας, θα σου κάνω μήνυση, θα σε κλείσω μέσα για πάντα καριολάκι, και είναι και η γλώσσα της δικαιοσύνης. Ρε, στα αρχίδια μόνο όμως, ρε μαλάκα, εγώ θα περάσω. Αυτό λοιπόν ο Γιάννης, καλά, ο Γιάννης έχει άλλα θέματα στο μυαλό του, ο Γιάννης, επειδή πιστεύω, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι κυρίως έμαθε γλώσσες βλέποντας τσόντες, έχει χαρακτηρίσει τις γλώσσες έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι η γερμανική, ας πούμε, είναι η γλώσσα του πορνό. Γεια, ich kann και τέτοια. Γιάννη, κουράγιο. Μετά όμως, εκεί που λέμε εντάξει, μια μαλακία έκανε ο Γιαννάκης πάνω σε αυτό που έκανε ο Ερντογάν, σκάει μύτη Τσίπρας. Όπα, όταν μπαίνουν στο παιχνίδι οι μεγάλοι ηγέτες, αλλάζει το παιχνίδι, εντάξει. Ο οποίος Τσίπρας του γράφει στα τουρκικά, στο Twitter τώρα όλα αυτά. Του γράψε αυτό. Είμαστε ενωμένοι δηλαδή. Σαν να κλείνει το μάτι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, του λέει: Κυριάκο, στον πόλεμο δεν χωράνε κομματικά, ρε μαλάκα. Ναι, θα του στείλουμε όλοι μαζί να σκοτωθούν. Λοιπόν, με το που το απαντάει αυτό, την άλλη μέρα διαβάζουμε ότι κάνει δηλώσεις ένας εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν και λέει: ξέρω εγώ, θα έρθουμε να βρούμε τους Έλληνες νύχτα. Και καπάκι απαντάει ο στρατηγός, νομίζω Κωνσταράκος, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν κάποιος είναι στρατηγός, δεν έχει σημασία το όνομα. Στρατηγός είναι στρατηγός, δεν έχει όνομα, σαν τη Μαντόνα. Και απαντάει ο στρατηγός: αν έρθουν νύχτα οι Τούρκοι, θα τους φάνε τα ψάρια. Δηλαδή θα τους βουλιάξουμε και θα τους ρίξουμε στον πάτο. Μέσω Facebook αυτό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει εδώ. Ε? Έχει αλλάξει διάσταση η χώρα. Δηλαδή την κρατιέμαι να έρθει 25 Μαρτίου να πω ένα πείμα στο σχολείο. Στο Facebook σφάζουν αρνιά. Στο Twitter παλικάρια. Στο Instagram λιώνουν κορμιά. Και στο TikTok παπάρια. Γιατί παπάρια στο TikTok? Γιατί είναι κάτι μαλαχισμένα και πιτσιρίκια που κάθε όλη μέρα βλέπουν βίντεο και γελάνε. Κανένα ενδιαφέρον που θα μας τιμήσουν οι Τούρκοι και πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε. Ειδικά για αυτά τα μαλαχισμένα που βλέπετε TikTok, εσάς τα αυτά, η Νίκη Κεραμέως θα σας πάει έτσι. Θα σας κάνει άντρες και γυναίκες άντρες. Όλοι άντρες. Μόνο άντρες. Αυτό το αντριλίκι το πολεμικό, το στρατοκαβλέ. Γιατί η Νίκη αποφάσισε ότι από την επόμενη χρονιά, μόνη της αποφάσισε στο μυαλό της, αν είναι υπουργός και αν είναι κυβέρνηση, θα κάνει το σχολείο μέχρι τις 6 ολοήμερο, να μπορούν τα μαλακισμένα να είναι στο σχολείο, να μπορούν οι γονείς να είναι σκλάβοι στις γαλέρες που το λένε εργασία. Τέλειο, τέλειο. Βέβαια, τι θα κάνουν τα παιδιά μέχρι τις 6, τι σημασία έχει. Ό,τι κάνουν και σήμερα. Θα δέρνονται, θα σφάζονται, θα. Ξέρετε, μέχρι νοσορίου. Φαντάζεστε όμως στο ελληνικό σχολείο που είναι τόσο υπέροχο. Έχετε δει τι όμορφα είναι τα ελληνικά σχολεία. Δηλαδή, ένα παιδί με το που μπαίνει σε ένα ελληνικό σχολείο λέει: τι ωραίο θάλαμος για προϊόντα. Αυτό λοιπόν το πράγμα εκεί θα τα κλειδώνει τα παιδιά από το πρωί στις 8.30-9 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ειλικρινά σας λέω, οι serial killers των Ηνωμένων Πολιτειών θα φάνε πολύ σκόνη από τα Ελληνόπουλα που θα μεγαλώσουν στο ελληνικό σχολείο όπως είναι σήμερα 9.30 με 6 το απόγευμα. Βέβαια θα γίνουν όπως είπαμε σκληρά. Θυμηθείτε όταν είχε βρέξει το χειμώνα, θυμάστε στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα παιδιά έμαθαν να περπατάνε και στο νερό. Θα έχουμε και σκηνάκια. Θα κάνουμε και τέτοια. Απ' την άλλη όμως, μανάρια μου, προσέξτε. Ποιος είναι ο νούμερο ένα τουρκοφάγος στη χώρα μας αυτή την περίοδο, μετά τον Καρατζαφέρη δηλαδή, αν το θυμάστε, με το μαύρο το μαλλί και το μαύρο μαξιλάρι, πιο μαύρο και από το Πασχάλι. Ποιος είναι ο νούμερο ένα τουρκοφάγος, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Μάθαμε λοιπόν ότι ένας γέρος του έκανε μήνυση του Βελόπουλου και ζήτησε να αρθεί η ασυλία του για να πάει στο δικαστήριο, επειδή λέει αγόρασε μια κυραλυφή από τον Βελόπουλο που φτιάχνει τη στήση, να του σηκωθεί δηλαδή του γέρου, και δεν του σηκώθηκε. Και αποφάσισε να του κάνει μήνυση και τον πήγαν στη Βουλή για να δουν. Θα αρθεί η ασυλία, να πάει στο δικαστήριο, να μιλήσει ο Κυριάκος με τον δικαστή και το πεσμένο πουλί του γέρου, ή δεν θα πάει. Η Βουλή λοιπόν στάθηκε στο ύψος των εθνικών περιστάσεων, συνεδρίασε και αποφάσισε με 250 ψήφους να μην αρθεί η ασυλία
του Κυριάκου Βελόπουλου. Βεβαίως, τώρα πια δικαιωματικά μπορούμε να πούμε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι για τον Μπούτσο του Γέρου. Δεν το λέω εγώ. Αυτοί το κουβεντιάσανε. Παρ' όλα αυτά, προσέξτε, η είδηση από πίσω έχει ουρά. Ο συγκεκριμένος γέρος, αν δεν είναι απολύτως ηλίθιος που δεν θέλουμε να το δεχθούμε, και πήγε και πήρε κυραλυφή από έναν άνθρωπο ο οποίος πουλάει κυραλυφές για την καράφλα ενώ είναι φαλακρός, αν δεν είναι απολύτως ηλίθιος που δεν το δεχόμαστε, δεν το ξέρουμε, δεν θέλουμε να τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο, τότε τι είναι? Πράκτορας των Τούρκων. Ναι, τον έστειλε για να αρθεί η ασυλία του Βελόπουλου και να μην μπορεί να έχει το νου του στον πόλεμο. Καταλάβατε, δεν καταλάβατε? Πάρτε ναρκωτικά να καταλάβετε. Οπα, μανάρια, μισό λεπτό, γιατί εδώ μου την πέσαν μερικοί από τους 1500, ότι δεν ήταν σωστό για το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας που χαρακτήρισα το κοινοβούλιο για τον Μπούτσο του Γέρου. Με συγχωρείτε, το παίρνω πίσω. Όλη η χώρα είναι για τον Μπούτσο του Μπέου. Ή αλλιώς, για να μην βρίζουμε κιόλας επειδή δεν σας αρέσει, όλη η χώρα είναι για τον Μπέο. Και εξηγούμε. Στο προηγούμενο βίντεο, μετά τη βράβευση του Ευαγγελάτου για την προσφορά του στη δημοσιογραφία, σας είχα πει ότι αυτό είναι αντίστοιχο του να βραβεύσει τον Αχιλλέα Μπέο για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ρε μαλάκες, έγινε! Παιδιά, ειλικρινά, θα ψωνιστώ ότι είμαι προφήτης, θα αρχίσω να βάλω τίποτα χαϊμαλιά και να ανοίξω καμιά εκκλησία. Δηλαδή, στο τσάκι με τόσο θέλει. Και πιο καλά λεφτά αυτή η φάση, δεν το συζητώ. Προσέξτε. Όχι σε ένα τυχαίο αγώνα. Στον αγώνα Ελλάδα-Κύπρος, διεθνή αγώνα εθνικών ομάδων, βραβεύτηκε ο Αχιλλέας Μπέος από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προσέξτε. Επειδή μερικοί θα γράφετε από κάτω στα μηνύματα. Αυτή η είδηση, όπως και η προηγούμενη, ότι συνεδρίασε η Βουλή, αν θα αρθεί η ασυλία του Βελόπουλου για να πάει να τον μηνύσει ένας γέρος που πήρε κυραλυφή και δεν του σηκώθηκε το πουλί, είναι αληθινές. Δεν τις έφτιαξε το Ζαραλίξ TV. Τις έφτιαξε η πραγματικότητα της χώρας της κωμωδίας. Και εδώ κολλάει, σας τα έλεγα εγώ. Όμως, μανάρια μου, ο πόλεμος είναι κυρίως οικονομικά. Παραδείγματος χάρη, η Ευρώπη και άλλες χώρες έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία που έκανε εισβολή στην Ουκρανία, οικονομικές κυρώσεις, γιατί η Ρωσία έκανε αυτή την άθλια πολεμική κίνηση. Καθαρά οικονομικά λοιπόν, όπως διαβάζουμε στους προϋπολογισμούς τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει ανεβάσει τα έσοδά της κατακόρυφα, ενώ η Ευρώπη κάτι θα έχετε πάρει χαμπάρι. Πού ακριβώς πάει και τι συμβαίνει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν είναι να γίνει πόλεμος με την Τουρκία, δεν μας συμφέρει, μανάρια μου, να περιμένουμε να μας την πέσει η Τουρκία. Γιατί όπως αποδεικνύεται από τη ζωή, όποιος την πέφτει στον άλλον, αυτός κονομάει. Οπότε πρέπει εμείς να την πέσουμε στην Τουρκία. Και προσέξτε, το θέμα των οικονομικών, ιδιαιτέρως δε του πληθωρισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τι εννοώ? Μάθαμε λοιπόν από την Ελστάτ ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο έφτασε, με συγχωρείτε, 11,3. Εντάξει, χειρότερα δεν γίνεται. Αν γίνεται. Γιατί? Αυτό είναι άσχημο? Βεβαίως είναι άσχημο. Το να ανεβαίνει ο πληθωρισμός είναι άσχημο. Γιατί ανεβαίνουν τα αγαθά, ειδικά τα πρώτης ανάγκης αγαθά, ο μισθός μένει ο ίδιος, άρα στην πραγματικότητα μειώνεται ο μισθός όταν ακριβαίνουν τα προϊόντα. Έτσι, σε αυτό μάλλον θα συμφωνούσαν όλοι οι οικονομολόγοι παγκόσμια. Αλλά τι να πούν αυτοί οι οικονομολόγοι παγκόσμια, όταν τοποθετείται στο θέμα του πληθωρισμού, η αρσενική Εύα Μπράουν, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απλά σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με 6 ραφάλ πήρε την πόλη. Αυτή την εβδομάδα. Δείτε τι έκανε με τον πληθωρισμό. Υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να μας εξηγήσει ο Υπουργός γιατί μεταναστεύουν όλοι από τη Βόρειο Ελλάδα και από τον Εύρο και πηγαίνουν στην Τουρκία ή σε βαλκανικές χώρες για να βρουν βενζίνη στο 1,20 και χαμηλότερα. Είναι πολύ απλό. Δείτε, εκεί έχουν μικρότερο φόρο. Τι πιο απλό από αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση πραγματική ή είναι? Όχι, είναι πραγματική. Μα άμα η Βουλγαρία ή ξέρω εγώ η Τουρκία έχει πολύ μικρότερο φόρο στα καύσιμα, η Τουρκία έχει πληθωρισμό 73%. Με τον πληθωρισμό που έχει η Τουρκία, όλα τα πράγματα στην Τουρκία είναι πολύ φθηνότερα από την Ελλάδα. Αφού έχει 73% πληθωρισμό, τι θέλετε, να έχουμε εμείς 73% πληθωρισμό για να είμαστε φθηνότεροι εμείς? Ο κύριος, συγκεκριμένος εδώ, αρσενική Εύα Μπράουν, μέσα στα πολλά χαρακτηριστικά που έχει, είναι να είναι και λίγο χουντάλας. Εντάξει, σαν τις γούνες. Είναι λίγο χουντάλας, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω από λίγο. Οπότε λοιπόν, με το που λέει 73%, μπαίνει ο διάολος κατευθείαν στον εγκέφαλο και γουγκλάρουμε. Για να δούμε, ρε φίλε. Το 73 που είχαμε χούντα, αφού ακούγαμε το χουντάλα, πόσο πληθωρισμό είχε η χώρα μας? Και τι μάθαμε? Ότι είχε 15, να το έχω σημειωμένο εδώ κιόλας, 15,5. Το 73 επί χούντας είχαμε τον τρελό πληθωρισμό 15,5. Έγινε μετά κάτι άλλο? Ναι, το 74 πήγε ο πληθωρισμός 26,9. Ρεκόρ για τη χώρα μας. Τι άλλο έγινε το 74? Τι? Η εισβολή στην Κύπρο. Άδωνη Γεωργιάδη. Λατρεμένη μας αρσενική Εύα Μπράουν. Χουντάλα μου εσύ. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία που μας έδωσες. Παιδιά, εμείς άτυρα κάνουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα.
Αλλά γενικά, μανάρια μου, αυτή η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δυνατή στα οικονομικά. Είναι το δυνατό της κομμάτι τα οικονομικά. Διαβάσαμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε στο ανεξάρτητο, εννοείται, site η Εφημερίδα, ότι η Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει τα πιο πολλά λεφτά για μέτρα στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αυτό το πρόβλημα δηλαδή που έχουμε με τα καύσιμα, το ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ. Μας φάνηκε λίγο περίεργο. Είναι εντάξει, μια παπάντζα, ένα site το οποίο είναι βασικά ανεξάρτητο, το συζητάμε. Δεν έχει καμία πρόθεση να στηρίξει την κυβέρνηση πουλώντας ανώ. Διαβάζουμε όμως πιο μέσα. Και γράφει αυτό το δημοσίευμα ότι αυτό λέει είναι ένα πόρισμα που έβγαλε το Think Tank. Το Think Tank Bruegel, ευρωπαϊκό Think Tank, για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι αυτά τα Think Tank τα ευρωπαϊκά, την εβδομάδα που μας πέρασε, διορίστηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το γνωστό μνημονιακό κάθαρμα Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά από πρόταση του Μητσοτάκη στην Επιτροπή Σοφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αφού διορίζει τον Βενιζέλο στην Επιτροπή Σοφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το Think Tank Bruegel. Λοιπόν, και διαβάζουμε στο ψητό και λέει ότι η Ελλάδα σε χαρτούρα έδωσε, λέει, ενίσχυση 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ η Γερμανία, λέει, έδωσε 10 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει τεράστιο ΑΕΠ σε σχέση με εμάς, και η Ιταλία που επίσης έχει τεράστιο ΑΕΠ έδωσε 22. Δεν πάει καλά εδώ πέρα, τι γίνεται? Μήπως είναι τα ποσοστά και μας μπερδεύουν? Και μπαίνω στο. Προσέξτε τώρα. Και με τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, ένα-ένα. Αν σας έχει μείνει εγκεφαλικό κύτταρο μετά τη φάση με το Βελόπουλο και το πουλί του Γέρου που δεν του σηκώθηκε και το κουβεντιάσαν στη Βουλή, και τη βράβευση του Μπέου για την προσφορά στο ποδόσφαιρο, τώρα δεν θα μείνει τίποτα. Προσέξτε. Γράφει ότι η χώρα μας έδωσε το 3,5% του ΑΕΠ για στήριξη, άρα 40 δις. Η Γερμανία έδωσε λίγο λιγότερο από 2% του ΑΕΠ για στήριξη, άρα 10 δις ευρώ. Και η Ιταλία έδωσε κάτι παραπάνω από το 2% του ΑΕΠ της, άρα 22. Και λες, όπα ρε φίλε, τι ΑΕΠ έχουμε εμείς, τι ΑΕΠ έχουν οι Γερμανοί? Και γκουγκλάρουμε λοιπόν, και επειδή σεβόμαστε ότι η χώρα είναι προτεκτοράτο, γκουγκλάρουμε και βρίσκουμε το ΑΕΠ της χώρας και των υπολείπων χωρών, όπως και των Γερμανών και των Ιταλών, γιατί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών, και βρίσκουμε τα ΑΕΠ των χωρών σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε αυτό που όλοι ξέρουν, ακόμα και αν είσαι πρώτη δημοτικού σε ελληνικό σχολείο, ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι χοντρικά 189 δις και κάτι ψηλά. Το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι χοντρικά 3,3-800 δις και κάτι ψηλά, και το ΑΕΠ της Ιταλίας είναι 1,3-800 δις και κάτι ψηλά. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα ελληνικό site, το οποίο δεν πουλάει σαν όλα ενημέρωση, και θέλει να μας πείσει ξεκάθαρα, και θα μας πείσει, δεν το συζητώ, θα φανεί στις εκλογές αυτό, ότι το 3,5 από τα 189 δις είναι 4 φορές μεγαλύτερο από το 2% από τα 3,3-800 δις. Δεν έχω κοφτερή γωνιά να κομπανίσω το κεφάλι μου. Άσε δε που το 3,5 από τα 189 δις είναι 2 φορές μεγαλύτερο από το 2% από το 1,3,800 δις. Το καταλάβατε αυτό, ή θέλετε να κατεβάσω και τα τάγκς αφού είχαμε την εισβολή με τον πληθωρισμό? Τάπα, προφήτης. Και για να καταλάβετε, μπανάρια μου, πόσο δυνατά είναι τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό πρόβλημα που έχει η χώρα μας, όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, θυμάστε, ότι πριν 2 μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας, τα οποία όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βρούμε και τα χάσαμε για πάντα. Επίσης είχε πει ότι θα δώσει επιδότηση σε κάθε νοικοκυριό για το ρεύμα μέχρι 600 ευρώ. Εμείς δε σας είχαμε πει ότι δεν θα δείτε ούτε 16 ευρώ, όχι 600. Όπως διαβάσαμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, ήδη ένα 60% από αυτών που ίσως παίρναν κάτι μέχρι 600 εκατομμύρια, έχω μείνει στα εκατομμύρια πριν, 600 ευρώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος, δεν θα τα πάρουν, δεν θα κάνουν καν αίτηση. Γιατί? Γιατί η υπουργική απόφαση λέει ότι αυτό αφορά λογαριασμούς που είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Δηλαδή, αν κάποιος ή κάποια από εσάς έχει πάρει λογαριασμό που εκδόθηκε 1η Ιουνίου και αφορά το διάστημα για το οποίο δικαιούστε επιδότηση, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 2021 μέχρι και τον Μάιο του 2022, δεν θα την πάρετε, δεν δικαιούστε καν αίτηση. Γιατί? Γιατί ο λογαριασμός σας γράφει επάνω 1η Ιουνίου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα που υπάρχει μία πιθανότητα, μαλακίες λέω, αλλά μία, να έχει συνεννοηθεί η κυβέρνηση με τις εταιρείες παραγωγής και πώλησης ρεύματος και οι περισσότεροι λογαριασμοί να γράφουν 1η Ιουνίου. Κοίτα να δεις. Τι γκίνια μας τρώει. Απ' την γκίνια χανόμαστε εμείς, να το ξέρετε. Και επειδή ξέρω, μανάρια μου, ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο όλοι πατήσατε pause και τρέξατε να δείτε πότε γράφει ότι εκδόθηκε ο λογαριασμός σας, να πω και τα δικά μας. Έχουμε και μεταξύ μας λογαριασμούς. Like στα βίντεο, subscribe. Φύγαμε 132, πάμε βούρια 133. Το mail του καναλιού είναι αυτό.
στείλτε μας ό,τι θέλετε, όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα όμως. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε και οικονομικά, γιατί είμαστε σε φάση ολιστικής ζωής, υπάρχουν τρεις τρόποι, κάτω στην περιγραφή των βίντεο, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και σύντομα θα τα πούμε και από κοντά, 22 του μήνα στο Θέατρο Σκιών στη Θεσσαλονίκη, με την παράσταση Παραγγελιές, 100% αυτοσχεδιασμός, ζητήστε όποιο κείμενο δικό μου θυμάστε, από τα 25 χρόνια και που γράφω κείμενα. Όποιο γουστάρετε. Θα το πούμε επί τόπου. Το αστείο κόβεται μπροστά στα μάτια του πελάτη. Επίσης θα τα πούμε Δευτέρα, 27, 28, 29. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Επειδή όμως, μανάρια μου, έγινε αυτή η παπαριά, όλο στοιχείως, με τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1η Ιουνίου, οι άνθρωποι που είναι σοβαροί και φροντίζουν τα οικογενειακά οικονομικά τους, φρόντισαν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα ούτε με αυτό. Ένας από αυτούς είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως μάθαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, έκανε αίτηση και βεβαίως θα πάρει 8.500 ευρώ που δικαιούται ως αγρότης. Ναι, όπως τα ακούτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν θα πάρει 8.500 ευρώ για τις αγροτικές του δραστηριότητες. Τι αγροτικές δραστηριότητες έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Τι να σας πω. Μπορεί να έχει γίδια, δεν ξέρω. Πάντως, για όσους αμφιβάλλετε, απάντησε ο κύριος οικονόμου στην ερώτηση: μα είναι σωστό, κοντζά πρωθυπουργός, άνθρωπος με τόσα ακίνητα, άνθρωπος με τόση περιουσία, με τη γυναίκα του που είχε επίσης τόση περιουσία, με το γιο του τον ξενιτεμένο με 5.500 και την κόρη του ξενιτεμένη σε ένα φαν που αγοράζει την Ελλάδα μέρα-μέρα, κομμάτι-κομμάτι. Είναι δυνατόν να κάνει αίτηση να καταδεχτεί να πάρει 8.500 ευρώ? Ρε Κυριάκο, εντάξει, να το καταλάβω για τον πατήρι τον Έλληνα, να ζητήσει τα 18 ευρώ για τη βενζίνη. 8.500 για αγροτική ζωή, ε? Ο κύριος οικονόμου απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετήθηκε αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 8.500 ευρώ για το 20 και το 21 από ευρωπαϊκά ταμεία. Ποια η λογική μιας τέτοιας απόφασης και τι απαντάτε στις επικρίσεις μερίδας πολιτών που θεωρεί μια τέτοια κίνηση από έναν ενεργεία πρωθυπουργό πως στερείται ηθικής? Είναι η λογική της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια. Ιστορικά δικαιώματα είναι όρος αυτός της κοινής αγροτικής πολιτικής, ό,τι αφορά την προϋπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων από αγροτεμάχια που ανήκαν στην οικογένειά του και πέρασαν στην ιδιοκτησία του. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία κάποιος να αιτηθεί εξαίρεση για ένα διάστημα από αυτά τα δικαιώματα. Κάθε χρόνο καταθέτεις στο ΟΣΔΕ τη δήλωση, βάσει αυτής της δήλωσης ενεργοποιείς τα δικαιώματα και παίρνεις τις αγροτικές ενισχύσεις. Και επειδή, μανάρια μου, υποψιάζομαι ότι αρκετοί από εσάς έχετε μείνει με το στόμα ανοιχτό, κλείστε το και τρέξτε γρήγορα να κάνετε σεξ χωρίς να τραβηχτείτε. Γιατί η χώρα πεθαίνει, η χώρα γερνάει. Έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο παρουσίαζε μεγάλη τιμή ο γνωστός και μη εξαιρεταίος έγκριτος δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, ένας ακόμα από τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν ποτέ τον Γιώργο Τράγκα. Τώρα δεν ξέρω γιατί τον έλεγε θείο, αλλά δεν τον γνώρισε ποτέ. Και παρουσίασε λοιπόν αυτό το συνέδριο στο οποίο μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί λέει κάθε δεκαετία που περνάει ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται κατά 450.000. Εδώ έχουμε να τοποθετηθούμε από την πλευρά του νέου φιλελεύθερου, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη, θα σας στεναχωρήσω, μανάρια μου, αλλά όπως λέτε εσείς της ελεύθερης οικονομίας, το αδύναμο οικονομικά μέλος εξαφανίζεται και επικρατεί το ισχυρό. Έτσι λέτε και για τη φύση. Τέτοιες παπάντζες δεν λέτε σε όσους ζητάνε κοινωνική ισότητα? Κυριάκο μου, εσύ δεν έλεγες ότι δεν μπορούμε να μας το λύσει? Δεν μπορούμε να μας το λύσει ούτε στον πλανήτη. Κατά πως φαίνεται λοιπόν, ο ελληνικός πληθυσμός που μειώνεται δεν είναι από τους πολύ ισχυρούς, μάλλον είναι από τους πολύ αδύναμους οργανισμούς στον πλανήτη. Οπότε, αφού αυτή τη λειτουργία του πλανήτη εσείς γουστάρετε, πολύ καλά θα κάνει σιγά σιγά στο βάθος των ετών να εξαφανιστεί. Τι να κάνουμε, θα επικρατήσει ο ισχυρότερος. Όμως μέσα σε όλα αυτά ο Κυριάκος είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι μία λύση για το δημογραφικό είναι να εντάξουμε στην ελληνική κοινωνία πρόσφυγες ή μετανάστες. Όπα, φρένο. Όπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός σε μία κυβέρνηση, εντάξει, η οποία φυλακίζει πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Το ίδιο έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, το ίδιο έκανε και η πιο προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όμως το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Και όχι μόνο φυλακίζει πρόσφυγες και μετανάστες πριν από τη χώρα μας, κάνει και pushbacks. Δηλαδή, σπρώχνει βάρκες με κίνδυνο να πνιγούν, να σκοτωθούν πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται προς τη χώρα μας, εντάξει, για να μην έρθουν στη χώρα μας. Αυτές είναι καταγγελίες σε διεθνή μεγάλα δίκτυα. Αυτά δεν περιμένουμε να τα ακούσουμε ούτε στο Sky, ούτε στο Mega, ούτε στον Antenna, ούτε στο Real FM, ούτε πουθενά. Εντάξει, για τέτοια σοβαρά ζητήματα θα προτιμήσουμε ένα ξένο δίκτυο.
Επίσης, το ίδιο το έχει καταγγείλει και ο ΙΕ. Και ξαφνικά λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, σε μια κυβέρνηση που έχει μέσα υπουργούς, οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, να τους πυροβολούμε στα σύνορα, όπως ο Πλεύρης, που τον βάλατε και υπουργό υγείας. Μα υγείας τον Πλεύρη, κάνε ένα υπουργείο θανάτου και βάλτον. Έλα, υγείας, θυμηθείτε λίγο, αυτή η κυβέρνηση. Το μεταναστευτικό κατά την άποψή μου μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των σύνορων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των σύνορων... Ξαφνικά βγαίνει από το πουθενά ο Κυριάκος και λέει για ένταξη μεταναστών και προσφύγων. Και λες, εντάξει ρε φίλε, ό,τι λάθος και να έχεις κάνει, επιτέλους, είδες ότι στη ζωή υπάρχει μια αδικία και πρέπει να διορθωθεί. Μπράβο σου, είναι πολύ προοδευτικό μέτρο αυτό. Δεν είναι. Γιατί στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων διαβάσαμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο Σόλτς, εκτός από τα άρματα μάχης, Ουκρανία κτλ., τα είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, ο καγκελάριο Σόλτς είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι 30.000 πρόσφυγες και μετανάστες που φύγαν από εμάς και πήγαν στη Γερμανία να εγκατασταθούν εκεί νόμιμα, με χαρτιά, η Γερμανία θα μας τους στείλει πίσω, γιατί τώρα υπάρχει ενεργειακή κρίση και είναι βάρος αυτοί οι άνθρωποι στον προϋπολογισμό τους. Και η χώρα εισόδου είναι η Ελλάδα και θα μας τους στείλει πίσω. Ο Κυριάκος τι λέτε, μπορεί να πει όχι στον καγκελάριο το Γερμανό, τον Σόλτς, σε αυτό του το αίτημα, το οποίο δεν είναι αίτημα, είναι διαταγή? Δεν μπορεί να πει όχι. Γιατί αν ο Κυριάκος έλεγε όχι, που θα ήταν και το σωστό, γιατί οι άνθρωποι πήγαν νόμιμα εκεί, και αφού νόμιμα πήγαν, νόμιμα πρέπει να παραμείνουν εκεί, εκτός αν θέλουν να πάνε αλλού, τότε λοιπόν θα είχε ένα προβληματάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ο καγκελάριος Σόλτς θα του λέγε: εντάξει, Κυριάκο, δεν θα σου στείλω πίσω τους 30.000 πρόσφυγες και μετανάστες, θα σου στείλω πίσω έναν Έλληνα, τον Χριστοφοράκο. Έτσι είναι τα πράγματα, μανάρια μου, στις αστικές δημοκρατίες, όταν η χώρα σου είναι προτεκτοράτο και μπανανία. Γενικά, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα εκτός από αίτηση να πάρει 8,5 χιλιάρικα δηλώνοντας αγρότης. Γιατί στα σοβαρά θέματα, ο Πρωθυπουργός, είπαμε, μη σου κάτσει κάταγμα γνάθου. Δεν μπορείς να κάνεις το ματικό, ξέρεις εσύ που Κυριάκο. Και όταν λέμε ξέρεις εσύ, το εννοούμε. Θυμάστε την υπόθεση με το πλοίο που μετέφερε το πετρέλαιο στο Ιράν, το δέσμευσαν οι ελληνικές αρχές, το έδωσαν στις αμερικανικές αρχές, το απάντησαν και το πήραν για δικό τους. Τι μας λέγαν τότε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η ΑΡΔΕΛΤΑ? Ότι αυτό έγινε με τις νόμιμες διαδικασίες, αφού υπήρχε απόφαση από ένα δικαστήριο στη Χαλκίδα. Ο του θαύματος λοιπόν, τι συνέβη? Το εφετείο στη Χαλκίδα έβγαλε άλλη απόφαση και είπε λάθος, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Τώρα Κυριάκο, πάρε καλαμάκι χάρτινο, γιατί το πλαστικό μολύνει το περιβάλλον, και τράβα βρες το πετρέλαιο που το έχουν χώσει οι Αμερικανοί και ρούφα το όπως πιτσιρικάδες, κλέβαμε εμείς οι μπατήριδες, βενζίνη ο ένας από τον άλλον για να πάμε βόλτα λοιπόν. Τράβα ρούφα το με το καλαμάκι το χάρτινο για να το βάλεις πίσω στους εφοπλιστές που τους το πήρανε, τους Έλληνες εφοπλιστές που τους πήραν το δικό τους πετρέλαιο στον Περσικό κόλπο, και τώρα σε έχουν δύο εβδομάδες στο κάταγμα κάτω γνάθου και όπα! Και από πίσω οικονόμου, ich kommen, ja! Meine liebe Κυριάκο, Σφίξαν τα γάλατα. Έτσι λοιπόν, τώρα μπορούμε να αφήσουμε το μυαλό μας ελεύθερο και να πούμε, όπα! Δηλαδή, θέλει να πει κάποιος και συγκεκριμένα εγώ, ότι η ελληνική δικαιοσύνη επηρεάζεται από την ελληνική κυβέρνηση? Όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία, και αν είχαμε, έπρεπε να το πάμε στον εισαγγελέα. Δηλαδή στην ελληνική δικαιοσύνη που υποστηρίζουμε ότι επηρεάζεται από την ελληνική κυβέρνηση. Οπότε πια στα βγω και κούρευτο. Όμως μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, ειδικά δε ο Πρωθυπουργός, επηρεάζεται από τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και αυτό μπορούμε να το πούμε με όλη μας την καρδιά. Γιατί έχουμε αποδείξεις. Κυριάκο, ένα λασκαρίδι εφοπλιστή τον θυμάσαι? Αφού είσαι αγρότης λοιπόν, δεν σε πειράζει κοπριά? This you need to understand well. People who are in shipping don't need the Greek government, don't need the ministry, don't need the IMO, don't need the prime minister. They can sit on the prime minister. They have no need of the prime minister. Και λίγο πριν φύγουμε, μανάρια μου, σε ένα θέμα που εμάς εδώ μας ερεθίζει ιδιαιτέρως. Τώρα εμείς, ich kamen. Λοιπόν, ΑΡΔΕΛΤΑ. Πριν από ένα διάστημα, ο Γιώργος Τράγκας, πολύ γνωστός, πολύ πετυχημένος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκδότης και πολλά άλλα, λοιπόν, χαιρέτησε τον κόσμο, έφυγε από τον πλανήτη. Μάθαμε ότι είχε μια τεράστια περιουσία,
η οποία μάλλον δεν δικαιολογείται από τη δουλειά που έκανε. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, μάθαμε ότι η Επιτροπή, δεν ξέρω πώς λέγεται, για το μαύρο χρήμα κτλ., δέσμευσε όλη αυτή την περιουσία, γιατί λέει μπορεί να είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μπορεί να είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών κλπ. Επίσης, διαβάσαμε δημοσιεύματα που λένε ότι ο συγκεκριμένος εκβίαζε μέσω των εκπομπών του επιχειρηματίες και τους έπαιρνε άμεσα ή έμεσα χρήματα μέσω διαφημίσεων. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα ελεγχθούν, ό,τι μάθαμε μέχρι εκεί. Αυτό όμως που σας έκανε εντύπωση είναι ότι οι συνάδελφοί του, ιδιαίτερως οι φίρμες, οι διάσημοι, οι στάρ, οι έγκριτοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, εκδότες, ξαφνικά δεν ξέραν τίποτα. Δεν είχαν ακούσει τίποτα. Μερικοί δε από αυτούς μιλάνε και πάρα πολύ άσχημα για έναν άνθρωπο που πέθανε, έφυγε. Δεν είναι εδώ να απαντήσει. Και μιλάνε πάρα πολύ άσχημα αφού έφυγε και όχι πριν φύγει. Ενώ πριν φύγει, όχι μόνο συνεργαζόντουσαν, τον λέγανε και θείο τον Δράγκα. Νίκο, τι έγινε? Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εδώ μιλάμε για την τιμή και την υπόλοιψη των Ελλήνων στάρ δημοσιογράφων. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, εμείς μπορούμε να μιλήσουμε μέχρι και για πόλεμο. Αλλά για τα πολύ σοβαρά θέματα, η εκπομπή και το κανάλι έχουν συνεργάτη. Ο Χατζής Νικολάου, συνεργάτης του καναλιού μας, θα απαντήσει για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τους συναδέλφους του. Όχι τον ίδιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και ο Χατζής Νικολάου. Συγκλονισμένος όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, κυρίες και κύριοι, από αυτή την προσπάθεια λάσπης και σπήλωσης που γίνεται εις βάρος εμάς των δημοσιογράφων. Δεν ξέραμε τι περιουσία έχει ο Γιώργος Τράγκας. Τι θέλετε να κάνουμε? Δεν είχαμε ιδέα. Δεν ξέραμε καν ποιος είναι ο Γιώργος Τράγκας. Εγώ από το πρωί έχω συναντήσει τον Γιάννη τον Μπερτεντέρη, τον Νίκο τον Βαγγελάτο, τον Νίκο τον Χατζή Νικολάου, τον Νίκο τον Στραβελάκη, τη Σία Χωσιόνη. Τους έλεγα, ξέρετε ποιος είναι ο Γιώργος Τράγκας? Δεν τον ήξερε κανείς. Δεν είχαμε ιδέα. Πεινάνε οι Έλληνες μεγάλο δημοσιογράφοι. Εγώ που με φίρμα, που με στάρ, πεινάω. Πεινάνε και τα παιδάκια μου. Θέλετε, δεν θέλω να τα κάνω αυτά, είναι λαϊκισμός. Αλλά θέλετε να σας δείξω την άθλια κατάσταση στην οποία ζουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι και προσπαθείτε να μας πείτε ότι είμαστε ζάμπλουτοι και τα παίρνουμε εκβιάζοντας? Μύθος. Κοιτάξτε τι καρέκλα μου έχει το κανάλι. Δείτε εδώ, δείτε, δείτε. Παίρναγε μια μέρα ένας, δεν θα πω γύφτος, γιατί δεν είναι politically correct, ένας αθήγανος Ρωμά και έλεγε 5 καρέκλες 10 ευρώ και μου πήρε ο καναλάρχης και βάζω τον υπέροχο μαλακό και λευκό άτριχο κόλλο μου πάνω σε αυτό το πλαστικό κατασκεύασμα. Και δεν είναι αυτό το χειρότερο? Θέλετε να δείτε που ζω? Έλατε μαζί μου, έλατε εδώ, έλατε, έλατε. Δείτε, φίλες και φίλοι, δείτε σε τι χάλι μένουμε. Με κατηγορούν ότι έχω βίλα στην Εκάλη. Τώρα είμαστε στην Εκάλη. Δείτε τι πριν την κάψουνε. Έχω όμως βίλα. Όχι, έχω δεντρόσπιτο, φίλες και φίλοι. Δείτε το δεντρόσπιτο. Αυτό είναι το περίφημο. Εδώ, παιδί μου, φτάνει με το δεντρόσπιτο. Δείτε μένα. Έχω για γείτονα σπουργίτη. Αυτή είναι η κατάσταση που ζω. Λένε ότι έχω, λέει, υπόγειο γκαράζ για να βάλω την Πόρσε να ανεβαίνω στο σαλόνι. Έχω υπόγειο γκαράζ. Δείτε το υπόγειο γκαράζ. Δείτε, φίλες και φίλοι, δείτε. Το βλέπετε? Αυτό είναι το υπόγειο γκαράζ. Χωράει εδώ Πόρσε. Χωράει εδώ Πόρσε. Ναι, από τα τζάμπο. Όχι, λένε, φίλες και φίλοι, ότι η ασφάλεια μου παρέχει 4 αστυνομικούς να με φυλάνε. Αν σας δείξω ποιος με φυλάει, θα φρίξετε. Δείτε το σκυλί που με φυλάει. Δείτε. Αυτό το σκυλί είναι ο φύλακας μου από όσους θέλουν να χτυπήσουν την ελεύθερη δημοσιογραφία. Αυτό το σκυλί είναι φύλακας με γιώτα. Όποιος μπαίνει σπίτι, τον φυλάει. Να φρίξει. Και φίλες και φίλοι, εδώ, δείτε μένα, θα φρικάρετε. Τι ασανσέρ να ανεβαίνω στο δεντρόσπιτο εγώ? Ξέρετε πώς ανεβαίνω? Θα τρελαθείτε. Δείτε, τώρα θα τα δείτε όλα. Αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Δείτε τα ρούχα που φοράω. Ούτε παντελόνι δεν μας δίνει το κανάλι σε εμάς τους άνκορμαν, τους θύμιους που ιδρώνουμε να κάνουμε το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Δείτε εδώ, είμαι ακόμα με το μαγιό που έχω από τα πάρτι της ΔΑΠ και ΑΚΕΟΥ γράφει πίσω στην ούλια αυτό. Και ανεβαίνω, φίλες και φίλοι, εδώ με ανεμόσκαλα ανεβαίνω στο σπίτι μου. Δείτε, κάθε φορά που ανεβαίνω τραγουδάει η ψυχούλα μου στη δραπετσόνα πια. Δεν έχουμε ζωή. Πάρ το στεφάνι μου, πάρ το γεράνι μου. Εμείς θα ζήσουμε και ας είμαστε φτωχοί. Φίλες και φίλοι, η ελληνική δημοσιογραφία ζει ένα δράμα. Αυτά από το Πρέζα News και το Πρέζα Channel και τον Χατζή Νικολάου. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Βράδυ. Και με τη συμβουλή, μανάρια μου, αν μένετε σε δεντρόσπιτο, μη βάζετε κάρβουνα να ψήσετε μπριζόλες, γιατί θα καείτε οι ίδιοι. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.